Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα στη δεύτερη πολιτική μας συζήτηση. Καλησπέριζω τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Αρβανίτη. Καλησπέρα σας, κύριε Αρβανίτη. Καλησπέρα, κύριε Μελικόνη. Λοιπόν, καταρχάς είδα ότι στη δήλωσή σας αναφορικά με όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, λέτε μισές αλήθειες, μισή μισθή, ολόκληρη ύφεση. Θέλετε να μας το κάνετε λίγο λιανά? Νομίζω ότι ξανακούσαμε τα ίδια μέτρα με διαφορετικό στόμφο από τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν ακούσαμε κάτι καινούριο δηλαδή από αυτά που ήδη έχει κάνει η κυβέρνηση με την έναρξη της πανδημίας, με την πανδημία. Αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι σε ό,τι αφορά στην εργασία φαίνεται ότι είναι καθαρό μάλλον ότι επιδοτείται η εκπεριτροπή της εργασίας για αυτούς που έχουν μια μόνιμη εργασία και φυσικά είναι αόρατοι αυτοί που ήταν σε επισφαλή, σε περιστασιακή εργασία. Αυτό είναι το πρώτο, το βασικό. Υπάρχει ένα ζήτημα για μένα το οποίο έχει μέγιστο ενδιαφέρον, το οποίο ο κύριος Βρούτσης δεν το ξεκαθάρισε, επίτηδες νομίζω, δηλαδή στο θέμα που αφορούσε στον βασικό μισθό, στα 5.30 δηλαδή, αν θα έχει διαιρέτη με τις ημέρες εργασίες ή θα είναι το σύνολο του ποσού. Ναι. Υπήρχε δηλαδή στο κομμάτι της εργασίας, γιατί εγώ δεν θέλω να αναφερθώ στα άλλα ζητήματα όπως είναι ο τουρισμός ή στα ζητήματα που είπε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, που εντάξει μπορεί να τοποθετηθώ ως πολίτης, αλλά τα θέματα μου είναι τα εργασιακά και τα θέματα λίμπε, δηλαδή δικαιωματικά. Στο κομμάτι της εργασίας νομίζω ότι οι εργαζόμενοι σήμερα πρέπει να είναι πάρα πολύ ανήσυχοι, αλλά πολύ ανήσυχοι. Άκουσα και την προηγούμενα τη συνομιλία που είχατε με τον με εκπρόσωπο εμπόρων. Πρέπει να είναι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι μικρομεσαίοι γενικώς, διότι όλο αυτό το πακέτο που φαινομενικά είχε μια επικοινωνιακή φιέστα του κ. Μητσοτάκη και της κουστοδίας του, επί της ουσίας δεν αγγίζει την πραγματική οικονομία. Αυτό που έλεγε δηλαδή για το ΦΠΑ είναι νομίζω ξεκάθαρο ότι οι άνθρωποι δεν έχουν καμία σχέση πραγματικά ούτε με ταμιακή μηχανή περιπτέρου. Δηλαδή, γιατί το λέτε πότε θα αλλάξουν. Μα πότε θα αλλάξουν ΦΠΑ όταν. Σας το έλεγε ο έμπορος πριν. Ναι, ναι. Ότι δεν προλαβαίνει να αλλάξει την ταμιακή του μηχανή, αυτό λέτε. Σας λέω, ναι. Ότι την ταμιακή μηχανή και τους καταλόγους βεβαίως, γιατί θα πρέπει να τυπώσουν και νέους καταλόγους στην εστίαση τώρα με το ΦΠΑ. Επιτοπλίστων οι άριστοι, επειδή δεν έχουν εργαστεί και πάρα πολύ στην πραγματική οικονομία, ξέρετε, έχουν μια άλλη επικοινωνία με το κομμάτι της πραγματικής οικονομίας. Αλλά πέρα από αυτό, αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης ουσιαστικά έκρυβε, κατά τη γνώμη μου, την επιλογή του να πάει τη χώρα στις εκλογές. Και θα το πω αυτό γιατί είναι κυροσκοπισμός αυτό που κάνει ο κύριος Μητσοτάκης και η ομάδα του, διότι τα μέτρα, όταν έχουμε μια πρώτη σειρά μέτρων με την έναρξη της πανδημίας, εγώ θα δικαιολογούσα κιόλας το πρώτο δεκαήμερο, διότι ήταν μια νέα κατάσταση. Ναι. Εδώ ανοίγω μια μικρή παρένθεση. Η ύφεση και η ανεργία πριν έρθει η πανδημία δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Δηλαδή, μας λένε και υπερβολικά ψέματα, λες και είμαστε από άλλο πλανήτη. Δεν πήγαινε καλά η οικονομία, ούτε οι επενδύσεις είχαν μπει στο ελληνικό και οι επενδυτές Άραβες με τα ρολογάκια είχαν μπει στην ελληνική οικονομία και ξαφνικά ήρθε ο κορονοϊός και σταμάτησαν. Η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και η κατάσταση της εργασίας από το νομοσχέδιο Αβρούτσι φωτογράφησαν μια νέα κατάσταση που ο κορονοϊός και η πανδημία βοηθούν το αφήγημα της ακροδεξιάς και του Μητσοτάκη δηλαδή, γιατί αυτή είναι η ακραία δεξιά στην Ελλάδα, έτσι εκφράζεται, να προχωρήσει πιο βίαια και πιο γρήγορα στο αφήγημα που έχουν για την εργατική τάξη, τους εργαζόμενους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι καθαρό, η πολιτική τους είναι ταξική, η πολιτική τους είναι καθαρή, είναι άριστα επικοινωνιακή, έχουν μαζί τους όλο το μηντιακό σύστημα και παρασύστημα και νομίζω ότι, και νομίζουν ότι έτσι μπορούν να κερδίσουν χρόνο πριν σκάσει επί της ουσίας στα κεφάλια των ανθρώπων η πραγματική πολιτική τους και βεβαίως να προλάβουν τις εξελίξεις. Για να κερδίσουν βέβαια χρόνο θα πρέπει οι εκλογές να γίνουν, να είναι θέμα εβδομάδων ή μηνών, γιατί φαντάζομαι ότι αν μιλάμε για Σεπτέμβριο θα έχουν φανεί τα πάντα. Μηνών, κύριε Μελικόνη, διότι μια σοβαρή κυβέρνηση όταν παίρνει σωστά ένα πρώτο, μια πρώτη δέσμη μέτρων, όπως πήρε, με κριτική που κάνουμε εμείς, αλλά σωστά έπρεπε να πάρει μια πρώτη δέσμη μέτρων τις πρώτες ημέρες, η δεύτερη δέσμη μέτρων είναι για το πέρας του χρόνου. Δεν είναι μέχρι τον τέλος Σεπτέμβρη. Ναι. Τι είναι ο Σεπτέμβρης δηλαδή? Για την οικονομία μιλάμε. Γιατί θα γίνει δηλαδή μετά τις 39ου? Απ' την άλλη πλευρά, δηλαδή κύριε Αρβανίτη. Υπάρχει, συγγνώμη κύριε Μελικό, να πω και αυτό. Παρακαλώ. Άφηνε και μια λογική αγέλης.
Δηλαδή και μετά βλέπουμε. Και μετά και όποιος αντέξει. Και μετά και όποιος ζήσει. Αυτό το είδαμε και στον πτωχευτικό νόμο της Νέας Δημοκρατίας, όπως έβαζε τις προβληματικές και μη προβληματικές επιχειρήσεις στη λογική της επιδότησης ή της επιχορήγησης. Μάλιστα. Είναι άποψη αυτό. Λοιπόν, κύριε Αρβανίτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, έστω και για αυτή τη μετεμποδίων επικοινωνία που είχαμε. Την επόμενη φορά θα είναι σίγουρα καλύτερα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη σε όλους.